Αρκετές οι απορίες και τα ερωτήματα για τα ειδικά σχέδια που στόχο έχουν την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω των δυνατών λιγότερους κραδασμούς σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Ερώτημα πρώτο. Εκατοντάδες παραγωγοί φρούτων και φθαρτών, οι οποίοι το καλοκαίρι προμηθεύουν ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει από τη στιγμή που ως μέρος του πρωτογενούς τομέα εξαιρούνται από τα ειδικά σχέδια, με το Υπουργείο Εργασίας να επεξεργάζεται φόρμουλα και πολύ πιθανόν η παραγωγή γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να προσκομίζουν τις περσινές αποδείξεις εισπράξης που πιστοποιούν ότι προμήθευαν την τουριστική βιομηχανία. Ερώτημα δεύτερο. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές ζώνες, αλλά βάσει των χθεσινών ειδικών σχεδίων δεν δικαιούνται. Παραδείγματος χάρη έναν κατάστημα στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Εκείνη η περίπτωση, αν η μείωση του κύκλου εργασιών είναι πέραν του 40% και οφείλεται στον τουρισμό, τότε στο δεύτερο σχέδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξαίρεση. Τρίτο ερώτημα. Υπάρχουν 6.000 εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία για τους οποίους δεν έγινε αναστολή εργασιών τον χειμώνα, αλλά απόλυση. Δικαιούνται μόνο το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ειδικό σχέδιο. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, αφού οι περισσότεροι δεν θα καλεστούν για εργασία φέτος? Απάντηση στο ερώτημα δεν υπάρχει, με τη Ζέντα Εμιλιανίδου να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και να καλεί όλα τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν να κάνουν σημαντικές προσλήψεις. Ξενοδοχεία θα τους επαναπροσλάβουν. Θα λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό του 90% το οποίο θα καλύπτουμε το μισολογικό κόστος. Ερώτημα τέταρτο. Η χρηματική στήριξη των εργαζομένων θα εισπράττεται απευθείας από την επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πληρώνει το 100% της μισθοδοσίας των εργαζομένων της. Ποιος διασφαλίζει όμως ότι κάποιες εταιρείες δεν θα πάρουν το ειδικό επίδομα δίνοντας μειωμένους μισθούς? Σύμφωνα με το Υπουργείο, θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθούμε μονομερείς παρεμβάσεις. Και τα ερωτήματα δεν τελειώνουν εδώ. Ανάμεσα στις 35 επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο τρίτο σχέδιο στήριξης είναι και η εκπαίδευση. Τι θα γίνει όμως με τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία? Ιδιωτικά νηπιαγωγεία και βρεφονηπιοκομικοί σταθμοί θα καλυφθούν από το σχέδιο με ειδική ρύθμιση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κεντρικά γραφεία σε μια πόλη, αλλά δραστηριοποιούνται σε όλες τις επαρχίες. Μπορεί να μην έχασαν κύκλο εργασιών πάνω από 40%, αλλά σε κάποιες τουριστικές πόλεις τα γραφεία τους έχουν μείωση πάνω από το μισό. Τι θα γίνει με αυτούς? Θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες ειδική ρύθμιση και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τις χθεσινές εξαγγελίες, τελειώνει η διαδικασία αυτοδήλωσης για την ειδική στήριξη. Με ποιο τρόπο θα γίνεται από εδώ και πέρα η επιστοποίηση από τους εγκεκριμένους λογιστές, ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών? Τις επόμενες ημέρες θα επεξηγηθεί από τους αρμόδιους ο τυποποιημένος τρόπος πιστοποίησης. Υπάρχουν δικλείδες. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει το σύστημα. Πρόκειται πάντως για το τελευταίο και γενναιόδωρο όπως έχει χαρακτηριστεί πακέτο στήριξης, με δεδομένο όμως ότι δεν θα υπάρξει νέο κύμα πανδημίας. Πάντως σε ένα τέτοιο σενάριο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, αφού τα δημόσια οικονομικά έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες πιέσεις.